από το Αριστοτέλειο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Είναι... Αν μου επιτρέπετε ένα πολύ μικρό σχόλιο στο προηγούμενο θέμα σας. Βέβαια. Επίσης πολύ ενισχυτική είναι η κατάσταση των λαών, των κοινωνιών. Mm-hmm. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα παλαιά κινήματα ειρήνης, οι αντιδράσεις των ανθρώπων στην προοπτική ενός πολέμου λείπουν τώρα εντελώς από το κάδρο. Βέβαια. Μου κάνει εντύπωση ότι γενικά τα τελευταία χρόνια και μπορώ να πω και πολλά χρόνια δεν υπάρχουν μαζικά οργανωμένα κινήματα και δεν εννοώ πολιτικά κινήματα, εννοώ ιδεολογικά κινήματα. Έχουμε φτάσει στο κομμάτι πλέον που ο ατομισμός είναι πάνω από κάθε κοινό ιδεώδες, άρα αυτό αποτυπώνεται και σε αυτό που περιγράψατε πριν νομίζω. Ενδεχομένως είναι και ο φόβος και η απουσία ελπίδας. Mm-hmm. Νομίζω αυτά τα δύο παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο mm-hmm. και το αναφέρω γιατί αυτά έχουν σημασία και για το θέμα της συζήτησής μας. Βέβαια. Για τα εργασιακά και την πολιτική εργασία αυτής της κυβέρνησης και για το τι θα έπρεπε να γίνει κανονικά. Γιατί... Πήγα να πω ότι όλο αυτό σε οδηγεί στο να πεις δεν πειράζει, λιγότερα, χειρότερα, αλλά να υπάρχει. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει ούτε αυτό το λιγότερο και χειρότερο. Κοιτάξτε να σας πω, είναι μερικά πράγματα στην ιστορία που δεν πεθαίνουν. Mm-hmm. Είναι γεγονός για παράδειγμα ότι η αλληλεγγύη που είναι η πηγή για όσες κατακτήσεις έγιναν τους προηγούμενους 2 αιώνες, δεν θα πεθάνει, να το mm-hmm. πω αλλιώς. Και δεν θα πεθάνει γιατί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι αυτή είναι η δύναμή τους. Τώρα, αν ο φόβος και η απουσία ελπίδας τους οδηγεί σε ένα είδος παράλυσης, αυτό δεν θα διαρκέσει αιώνια και κανένα κακό δεν διαρκεί αιώνια, ξέρετε. Mm-hmm. Ναι, από την άλλη όμως είναι ένα εργασιακό τοπίο που μετά από δεκάδες χρόνια κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων αρχίζουμε και πηγαίνουμε προς τα πίσω πια. Δεν είμαστε σε φάση που πηγαίνουμε προς τα μπροστά. Ακόμα και αν η τεχνολογία προχωράει, ακόμα και αν η ανθρωπότητα προχωράει, συζητούμε πάλι για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, ζητήματα που θεωρητικά τα είχαμε λύξει εδώ και πολλά χρόνια. Έχετε δίκιο, αλλά συμβαίνει στην ιστορία, όχι σπάνια, το ρολόι της ιστορίας να κινείται προς τα πίσω. Mm. Είμαστε σε μια τέτοια περίοδο. Περάσαμε τα χρόνια των μνημονίων, αλλά βλέπετε ότι συνεχίζεται η πολιτική των μνημονίων με ιδιαίτερη ένταση, ήδη από το 2019, με τον πρώτο νόμο για τις συλλογικές συμβάσεις και τη διαιτησία, επιχειρήθηκε ο ακροτηριασμός και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας. Γιατί αναφέρω τις συλλογικές συμβάσεις και τη διαιτησία? Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το κλειδί για να καταλάβουμε τι γίνεται με την εργασία και τι γίνεται ακόμη με την οικονομία. Mm-hmm. Θα χρειαστεί να κάνω όχι μια ανάλυση που δεν έχουμε χρόνο να την κάνουμε, να αναφέρω μόνο το εξής. Στο κέντρο οικονομιών, όπως η δική μας, πολλών πολλών οικονομιών και χωρών με μεγαλύτερο βαθμό ανάπτυξης, είναι η τιμή της εργασίας. Αν θέλετε να μιλήσουμε με οικονομικούς όρους. Mm-hmm. Γιατί αυτό συμβαίνει διότι η ενεργός ζήτηση που προέρχεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των κοινωνιών, που είναι οι εργαζόμενοι άνθρωποι, αποτελεί και τη βασική πηγή για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Στη χώρα μας η εσωτερική ζήτηση παράγει το 70% του ΑΕΠ. Και ανάλογα ποσοστά υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία, στη Γαλλία, ακόμη και στη Γερμανία που είναι, ας το πούμε έτσι, πρωταθλήτρια στις εξαγωγές, το 50% του ΑΕΠ προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση. Και επειδή τώρα πια οι εξαγωγές υποφέρουν και της Γερμανίας, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που θα προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση θα μεγαλώνει ακόμη και σε χώρες όπως η Γερμανία. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν με τις συλλογικές συμβάσεις? Ξέρουμε, θυμόμαστε τις περιπέτειες των συλλογικών συμβάσεων και της εργασίας κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Η πρώτη μεγάλη χειρουργική επέμβαση έγινε με το δεύτερο μνημόνιο και την PIS 6 του 2012, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ επιχείρησε να βάλει στόπ στη διαιτησία. Η διαιτησία είναι ένας θεσμός κλειδί για να λειτουργήσουν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πώς συμβαίνει αυτό? Γίνεται ως εξής. Όταν τα μέρη
εργοδότες, εργαζόμενοι δεν τα βρίσκουν. Υπήρχε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής, μπορούσε κάθε μέρος να προσφύγει μόνο του τη διαιτησία, για να υπάρξει πάλι μια συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας. Αυτοί που δεν κατάφεραν τα μέρη να πετύχουν με τη συλλογική σύμβαση εργασίας ήταν δυνατοί με την έκδοση διαιτητικής απόφασης. Αυτό λοιπόν επιχειρήθηκε να σταματήσει με το δεύτερο μνημόνιο και το εφαρμοστικό του νομοθέτημα, διότι τότε ακριβώς η ΠΙΣ 6 κατάργησε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής. Και τότε μια εξαιρετική, αν θέλετε, κίνηση, για να την πω έτσι, της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έσωσε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής και το έσωσε μάλιστα όχι προσωρινά, αλλά θα έλεγα με ένα μόνιμο χαρακτήρα, γιατί η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, που επιτρέπει να υπάρχουν συλλογικοί και όχι ατομικοί όροι εργασίας, θεμελιώνεται στο ίδιο το Σύνταγμα. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι το κράτος με κοινό νόμο δεν μπορεί ούτε να καταργήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής, ούτε όμως και να το περιορίσει ουσιώδως. Παρά το γεγονός αυτό, το 2019, στη διαιτησία, στο δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, μπήκαν τέτοιοι φραγμοί και τέτοιοι περιορισμοί που ουσιαστικά την ακροτηρίασαν. Αποτέλεσμα του ακροτηριασμού της διαιτησίας είναι και ο ακροτηριασμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αν δει κανείς στατιστικά στοιχεία, θα καταλάβει γιατί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ιδίως οι κλαδικές, έχουν μειωθεί τόσο πολύ και γιατί επιτέλους δεν μπορεί να λειτουργήσει η συλλογική διαπραγμάτευση ως αυτόνομος θεσμός ρύθμισης των όρων εργασίας. Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι το κράτος κρατάει ακόμη στα χέρια του τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Μπορεί να υπάρχει κανένας απολύτως. Και το ορίζει όπως θέλει αυτό και ασχέτως με το τι λέει η οικονομία, τι λέει η αγορά, τι λένε οι εργαζόμενοι, τι λένε οι ανάγκες μας κατά κύριο και λόγο. Και σκεφτείτε, το ελεύθερο κράτος που επιλέγει να μην επεμβαίνει στην αγορά ενέργειας, να αφήνει να ανεβαίνουν στον ουρανό οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, είναι αυτό που θέλει να καθορίζει την κατώτατη τιμή της εργασίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε καθηγητά, δυστυχώς η επικαιρότητα μας έφαγε χρόνο με το πήγαινε έλα των μπεσβιές των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο debate. Θα ήθελα να επαναλάβουμε το ραντεβού και να τα πούμε αναλυτικότερα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αφορούν Εντάξει. την ζωή όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά μια επόμενη φορά λοιπόν. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Ήταν ο κύριος Καζάκος, ομότυπος καθηγητής εργατικού δικαίου. Κλείνοντας πριν το.